Έλα. Καλέ, τι όμορφη είναι η Μαρία μας. Αδυνάτησες, άλλαξε τα μαλλιά. Όλα τα έχεις κάνει. Μουάκια. Κουκλάρα είσαι. Τι κάνετε. Κούκλα. Δείξε και λίγο πλάτη. Δείξε πλάτη το κορίτσι ενώ πλάει. Έτσι. Καλέ. Ωραίο μας. Είναι λίγο της πούντας. Τι γράφει. Τι γράφει τώρα. Να σου πω, σου πάει πολύ αυτό το μαλάκι με γεια. Α, δεν είναι, είναι κόμωση. Α, είναι κομποτή. Αύριο θα με δείτε αλλιώς. Είναι μόνο το κομποτή που έχει το κλιπ. Το έχω κάνει κάποτε. Βάλτε στο λίγο να δούμε. Κάνε μου ρίγο. Δεν γελάς. Μα τι γράφει αυτό. Δεν με νοιάζει κιόλας. Άμα θέλετε, το βγάζω. Το έχω κάνει κι εγώ αυτό. Είναι ωραίο γιατί ξαφνικά είσαι με φράντσα. Ναι. Απλά πρέπει να πετύχει την απόχρωση. Μην μοιάζει ξένο σώμα. Εσύ έχει πετύχει πολύ έτσι. Ωραία. Μόνη σου το έκανε. Όχι, καλέ. Τα παιδιά μέσα. Α, δεν πειραματίζεσαι ενώ εσύ μόνο με τα μαλλιά σου. Κυκλοφορεί με μία φράντσα. Κατάλαβα, δεν σα νοιάζει σε κανέναν τι γράφει στην πλάτη τη κοπέλα. Τι γράφει στην πλάτη σου. Γράφει. Ζήτω το θρύλο και Πειραιά. Ναι. Αγαπώ το Γιάννη. Αγαπώ για πάντα. Πολλές φορές. Γιάννη, ο άντρας της ζωής μου. Αφήστε καλέ να πει τη γράφη. Λέει, τι once... και Γιάννη, τι θα πάει. Λοιπόν, γράφει, once upon a time there was a girl, delicious and she lived happily ever after. Αυτά. Α, ωραίο, σε παραμυθάκι, μπράβο. Μου βγήκε... Γενικά είσαι το κορίτσι του παραμυθιού. Ξεστάτε, πώς το εννοεί κανείς. Ρομαντική πολύ δεν είμαι σαν άνθρωπος. Αλλά είμαι αισιόδοξη σαν άνθρωπο. Και παραμυθένια. Μα δεν ακούω τι λέτε. Κοίτα, γλυκούλα και ρομαντική και. Είσαι παραμυθένια. Δεν είμαι. Είναι δυναμική. Είμαι λίγο πιο τραμπούκο, θα μπορούσα να πω. Δηλαδή, ο Γιάννη, ρε παιδί μου, δεν σου κάνει εκπληξούλε, λουλουδάκια στο μαξιλάρι. Ή αν σου έκανε, τέλο πάντων, θα σου άρεσε.